αλλά η μάνα της, χωρίς να κοιτάξει κατά τη θύρα, χωρίς να κοιτάξει τη θελατέρα της, χωρίς να κοιτάξει κανένα, αρχίμησε. Ετούτη τη στιγμή το μάτι και το αυτί του παιδιού σου σε παραμονεύει από την κλειδωμότουπα και σε απομακραίνει γιατί σκιάζεται το κακό σου. Και έτσι έκαμες και σήμερα, για τούτο σώδωσα την κατάρα μου στην πίκρα της ψυχής μου, γονατισμένη και ξέπλυνη, όταν ασύνεναν όλες οι εκκλησιές την ημέρα του Πάσχα. Στην ξανάδωσα μια ώρα πριν ξεψυχήσω και τώρα στην ξαναδίνω, κακό και ανάποδο θηλυκό. Και η τρίδιπλη κατάρα θέλει είναι αληθινή και ενεργητική, στο κορμί σου και στην ψυχή σου, καθώς είναι αληθινά και ενεργητικά στο φαινόμενο και στον αόρατο κόσμο τα τρία προσώπατα της Αγίας Τριάδας. Έτσι λέγοντας, έβγαλε ένα ζωνάρι που ήταν του Αντρόσκης, το χουχούλησε τρεις φορές και το πέταξε μέσα στα μούτρα της. Τότε ο γέρος αναδεύτηκε μέσα στη γάσα του και τράβηξε την κατάρα του έτσι, ολίγος και αυτά. Και η παιδούλα εταράχθηκε στο κόκκινο προσκέφαλο σαν το μισοσκοτωμένο πουλί και ξανάγαμε δυνατότερο το μουρμουρίσμα του καλαμιόνους. Και χαθήκαμε με τις σκάσεις. Η γυναίκα μονάχα ετώτες άκουσε δύναμη να μπορέσει να πεταχτεί και ηχήθηκε πηδώντας ψηλά σαν άστρο το καλοκαίρι που στον αέρα χύνεται 10 ωριές άστρο και χτύπησε στον καθρέφτη. Και οι μύγες εφύγανε και βουίζανε στο πρόσωπό της κουλμωτές. Και αυτή λογιάζοντας πως ήταν η μονέη της, έτρεχε εδώ και εκεί ανοιγοκλώντας τη φούχτα κατά την άβρη για διαφαίνευση και ήβρηκε το ζωνάρι. Και με εκείνο άρχισε να χτυπάει. Και όσο χτυπούσε, τόσο οι μύγες εβουίζανε και τόσο αυτή εκατατρόμαζε, όσο που τέλος πάντων έχασε το νου της ολότερα. Και την άφησε όμως. Αλλά τα πάθη δεν την αφήσανε. Η υποψία, η σκληρότη, η κακία, το αναγέλασμα, γιατί τρέχοντας με το πουκάμισο που είχε κάνει κοντό από τη φυλακηρία της, έπαιξε το μάτι της στον καθρέφτη και σταμάτησε. Και δεν εγνώρισε τον εαυτό της και άπλωσε το δάχτυλο και αναγέλασε. Ο κορμί, ο κορμί, τι πουκάμισο, καταλαβαίνω εγώ. Και ποιος πονηρός μπορεί να μου κρύψει την πονηρία. Εκείνο το πουκάμισο με κάνει να καταλάβω πως καμώνεται τρέλα για να είναι έτοιμη να κρυματίσει. Αλλά ποιος να ανέβα την αλήθεια που της μοιάζει ο λίγο. Α, είσαι εσύ, ποπόκορμο, βρωμοπόρνη, λιγόχεσμα του σπιταλιού, τσίμπλα της γουρούνας, χαϊδούρα, κροπολόγα, σκατή. Να τέλος πάντων ότι σου επροφήτευσα. Και η χείλη σου ηγαπημένη. Δε σώδηνε μην τε δισκάρει να διακονεύεις με δάφτο. Είσαι στα χέρια μου. Τι θέλεις να σου κάνω. Ψυχικό. Τώρα στο κάνω. Να δω ας σου μείνει η φωνή να πεις πως είμαι μολύ. Έτσι λέγοντας, έκανε ένα γύρο και ευάλθηκε με μεγάλη λύσα να χορεύει. Και το πουκάμισο το κοντό ευρισκόταν στο πρόσωπό της και τα παλιά μαύρα και λιγδωμένα έλεγες πως είναι φιδόπουλα όπου γένονται ανάμεσα τους κομμάτια απάνω στον μπουρνιαχτό.
και στη ζέστα του χορού. Έκανε με το ζωνάρι μια θηλιά και ο χορός σε βάσταξε όσο να κάνει τη θηλιά και είπε «Ακλούθουμε από πίσω από το καθρέφτη, θα σου κάνω το ψυχικό». Γιατί έρχεται κάπου κάπου ο γάιδαρος ο γιατρός, όπου θα σε έχει και εκείνος και τους καρφίστηκε πως είναι άρρωστα. Και πήγε ο πίσω από τον καθρέφτη και την άκουα να κάνει μεγάλη ταραχή και έσκασε ένα γέλιο μεγάλο